καλησπέρα το κλειστό των Νεολιωσίων, εδώ από το σπίτι της ΑΕΚ, όπου η Bulldogs θα αντιμετωπίσει τη Hannibal. Παιχνίδι για τη D2. Στο 2-2 το ρεκόρ των δύο ομάδων, ισοβαθμούν. Λαζανάκης κέρδισε το φάουλ, έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, δεν έχουμε σκορ μέχρι στιγμής, Γεωργίου. Ο Μίλτος για 3, η μπάλα στο σίδερο. Αμυντικό rebound από τον Γούβη. Εντυπωσιακά πήδηξε. Καθάρισε τη φάση. Νέο λάθος. Τώρα, θετικό rebound Γεωργίου, κάποιος θα κάνει το shoot. Θα μπορούσε να χρεωθεί και με 3 δευτερόλεπτα εδώ. Συγκεκριμένα στον Λούβαρη. Έχουν μπει νευρικές οι δύο ομάδες, χωρίς σκορ σε αυτά τα πρώτα 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Airball. Προβεί στο επιθετικό. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Πρώτο καλάθι για την ομάδα του, πρώτο καλάθι για την αναμέτρηση. Η μπάλα γυρίζει πάρα πολύ όμορφα, δεν θα κοπήσει καθόλου παρκέ, στη γωνία. Ο Μητρακόπουλος για 2. Ο Ανδρέας θα ευστοχίσει, θα κάνει το 2-2. Η ομάδα του Ανδρέα ξεκίνησε εντυπωσιακά τη χρονιά. Κάπου τα χάλασε στην συνέχεια με 2 συνεχόμενες ήττες. Η αλήθεια είναι απέναντι σε πολύ καλούς αντιπάλους. Σου 3 πόντων από τον κύριο με το νούμερο 2, Γεωργίου. Εν τέλει θα γίνει. Ένα.
τα λάθη για τους Bulldogs, οι οποίοι θα μειώσουν στους 2. Νέο καλάθι, γρήγορα γρήγορα, διαχειρός Χριστόπουλου, τρίποντη βόμβα, έξω τη γραμμή των 6.75, Μίλτος στη γωνία, ο Βασιλάκος θα στοχίσει από εθνική θέση. Γίνει το λάθος. Τα 10. Θα μειώσουν και πάλι στους 3. Θα μειώσουν ακόμα περισσότερο στον πόντο. 9-10. Χριστόπουλος για 2. Μπάλα στο σίδερο. Λουβαρίς θα καθαρίσει την υπόθεση rebound. Η μπάλα θα γυρίσει πολύ όμορφα. Διστάζει ο Λουβαρίς. Θα μπορούσε να και πάρει την προσπάθεια. Ανδρέας. Ο Ανδρέας θα σου στο σουτ, συγγνώμη. Ο Ανδρέας δεν τα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι μετά την πάσα του στο Λαζανάκη που δέχτηκε. Λουβάρης κοντοστέκεται στο Μίλτο για 3, σιγά μην το χάνε. Παλιά του τεχνικό σκηνό. Άμα ξεκινήσει να ευστοχεί, δεν θα σταματήσει ο συγκεκριμένος. 12-10, πάμε γρήγορα σε ένα time out. Για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Παραμείνει. Όχι τόσο έξω, όχι τόσο έξω. Ο Μίλτος θα στοχίσει. Η Χάνιβολ πήρε το αμυντικό rebound. Χριστόπουλος προσπάθησε να βρει τον έτερο Χριστόπουλο, τον Γιάννη.
Βαρίστα. Δεν το Βασιλάκο, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να κάνει το 14-10. Στο συν 4 διαφορά. Για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Βασιλάκος θα πάρει το φάουλ. Δεν θα έχει δικαίωμα για βολές. Κανένα ομαδικό για τους Bulldogs. Το δεύτερο ομαδικό για Hannibal. 33 δευτερόλεπτα. Ο Μίλτος τον Αντρέα, εκείνος για τρεις από τη γωνία. Θα στοχίσει. Χριστόπουλος στο αμυντικό. 19 δευτερόλεπτα. Όλα για τους φιλοξενούμενους. Σου τριών πόντων. Όχι, ριμπάδο από ποιον. Βασιλάκος, χρόνος υπάρχει. 7. Ο Χριστόπουλος έξυπνα θα σταματήσει τη φάση. Κάτι. Τέλος πρώτη δεκαλέπτου, 14-10. Ξεκίνημα δεύτερου δεκαλέπτου. Με καλάθι για Hannibal. Καλάθια το Βασιλάκο. Hannibal θα πάρει το επιθετικό, θα ανανεώσει την επίθεσή της. Πού πάει ακριβώς εκεί ο Χριστόπουλος. Ο Λαζανάκης του είπε ένα μεγάλο στοπ. Νομίζω ότι οι δύο ομάδες σαν να βιάζονται. Θα κλέψει την μπάλα. Ο Βασιλάκος θα δώσει το Λούβαρη. Εκείνος δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα με το δεξί. Να κάνει το 18-12 στο συν 6. Thank you.
Ο Γιάννης ο Χριστόπουλος θα μειώσει στους 4. 18-14. Βασιλάκος θέλησε να βρει τον Λούβαρη. Λίγο πιο πίσω η μπάλα από όσο θα έπρεπε. Κάτι ανάλογο συνέβη και από την άλλη πλευρά. Είπαμε, πρέπει δύο ομάδες να επιδείξουν υπομονή. Να πάνε και σε σετ παιχνίδι, να γυρίσει μπάλα. Πιο οργανωμένο. Κόρτζας θέλησε να βρει τον Λαζανάκη, κάποιο χέρι παρενέβη εκεί. Η μπάλα από χέρι Χάνιμπολ εκτός, κατοχή στους Οράνι. Κόρτζας, Βασιλάκος, Λούβαρης είναι μόνος του, θα πάρει την προσπάθεια. Κόρτζας επιθετικό, θα στοχίσει. Ο Κόρτζας θα επιμείνει, Λαζανάκης ήταν πριν. Δικό μου το λάθος, ζητώ συγγνώμη. Ο Γκόρτζας σηκώνει ποτικά το χέρι του. Και 46, το 18-14 παραμένει. Ο Βασιλάκος, ο Γκόρτζας δεν ανεβαίνει να του δώσει το σκριν. Θα πάρει το φάουλο του Γεωργίου. Ήταν το πρώτο μαθηκό, ως εκ τούτου η επαναφορά θα γίνει απ' έξω. Σουτ. Κακή επίθεση. Έχουμε καλάθι για τη Χάνιμπολ. Διαχειρός Γιάννη Χριστόπουλου. Οι οποίοι θα μειώσουν στους 2, 18-16. Αλλά θα γυρίσει Μίλτος, Βασιλάκος, ότι τώρα είναι ο Μίλτος, τα μπερδεύω τα αδελφιά. Βασιλάκος, ο Ανδρέα, απ' τη γωνία, στο σίδερο η μπάλα, Γεωργίου το αμυντικό.
αναφορά από τον Ανδρέα. Πάρε έξω, πάρε έξω, πάρε έξω. Το 18-16 θα παραμείνει. Δεν έχουμε καλάθι ούτε από την άλλη πλευρά. Ο Βασιλάκος 3 με 3 θα πάει μόνος του και πολύ καλά θα κάνει. Στόπουλος, Γεωργίου θα πάρει την εσωτερική, θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Δεν κατάφερε να πείσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Βασιλάκος. Κάτι πάρα πολύ όμορφο το Λαζανάκι. Πάρε βάλε ήταν η πάσα. Και κάνει τη μισή δουλειά. Την άλλη μισή την έκανε ο ψηλός. 22-16. Δευτερόλεπτα. Ο Κότσιφας έμεινε λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε στο ζωγραφιστό. Ευθυνόνται και οι δύο. Στόπουλος άργησε να την δώσει. Για 3 από τον Ανδρέα, θα στοχίσει. Λαζανάκι στο επιθετικό, επίθεση 14 δευτερολέπτων. Βασιλάκος στο Μίλτο. Βασιλάκος προσφυγείται. Θα πάρει το φάουλ, χαμηλά λέει ο ρεφ. Τρίτο ομαδικό για Χάνιμπολ. Την μπάλα απ' έξω. Κόπουλος, τον Αντώνη, ο Μίλτος για 3 από τις 45 μοίρες. Είναι μεγάλο σουτέρ, το γνωρίζουμε. Αν βρει ρυθμό, άντε να το σταματήσεις. 25-16. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Για πρώτη φορά στους 9. Βασιλάκος, λίγο απρόσεκτη πάσα. Δεν υπολόγισε σωστά, ήθελε μια baseball εκεί. Έβγαζε τον Μίλτο κατά μέτωπο με το καλάθι. Η δουλειά θα ήταν πλέον εύκολη για εκείνον, για τις δυνατότητες του, για τις ικανότητες του, για το ταλέντο του. Μίλτος για 3. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Ο Λαζανάκης με τον Γκόρτζα που κάνει θράψη στα επιθετικά rebound. Δεν λειτουργούν τα box out, εκμεταλλεύονται και την υψομετρική διαφορά την οποία διαθέτουν αυτά τα δύο παιδιά. Λαζανάκης θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές, 1 και 4 να απομένει. Άστοχο στην πρώτη. Ας το δουσκέ στη δεύτερη, αλλά ο Γκόρτζας μας επιβεβαιώνει, θα πάρει το επιθετικό. Πάμε για επίθεση 14 δευτερολέπτων, ήδη 10, 7. Ο Μίλτος, στον αδελφό του, στον Ανδρέα, χαμηλά στον Γκόρτζα. Δεν προλαμβάνει οι Bulldogs να εκτελέσουν την επίθεση. Τους
έμεινε η μπάλα στα χέρια. Θα κάνει το φάουλ, έβαλε εκεί το χέρι του, ήταν το τέταρτο μαδικό. Επίθεση 14 δευτερολέπτων, 32 συνολικά να απομένουν για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Χριστόπουλος προσποιείται, θα πάρει το τρίποντο. Κακή εκτέλεση από τον Κωνσταντίνο. Έχουμε time out, 14-3. Τέλος time out, για να δούμε ακριβώς τι είπανε. Τριών πόντων, δεν νομίζω να πάνε κάτι τέτοιο. Εκτέλεση στα 8 δευτερόλεπτα, εδώ ήταν τυχερή. Ο Χριστόπουλος ο Γιάννης πήρε το επιθετικό, άφησε την μπάλα στο καλάθι, έκανε το 25-18. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Μπροστά η Bulldogs στο συν 7. Το δεύτερο ημιχρόνο ξεκίνησε. Πάσα του Μπελεφάντη στο Γκούβι, συνεργασία ψηλών. Εξαιρετική ομαδική προσπάθεια, εξαιρετική ομαδική συνεργασία. Σιλάκος, 5 δευτερόλεπτα, πήρε το φάουλ. Δεν ξέρω κατά πόση ο σωστή απόβαση του Χριστόπουλου ήταν αυτή. Ο Βασιλάκος και τον Μπελεφάντη στη συνέχεια μπροστά του. Αυτό έμεναν 5 δευτερόλεπτα. Βασιλάκο θα ευστοχίσει, θα λικαρίσει ο Γαλάθη με τον αντίπαλο κρεμασμένο πάνω του, παρακαλώ. Εκείνος δεν δίστασε, πήρε την προσπάθεια, ευστόχισε, το είπα κάνει και ο Γεωργίου. Γρήγορη απάντηση, 29-22, σταθερά μπροστά η Bulldogs στο συν 7. Thank you.
γίνει το λάθος, ο Μίλτος θα βουτήξει στο παριέ. Και όταν βλέπετε αθλητή στην ηλικία του Δημητρακόπουλου να βουτάει στο παρκέ, δεν είναι μορφή για την ηλικία του, την πραγματικότητα. Λέμε, νέος άνθρωπος είναι, μπασκετικά το χαρακτηρίζω. Τότε καταλαβαίνετε το πάθος του για το σπορ και φυσικά μια συνολική εικόνα για το πώς έχουν κατέβει απόψε οι Bulldogs στην αναμέτρηση με το μαχαίρι στο στόμα. Θα πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους. Το είδαμε στα μάτια του Μίλτου στις δηλώσεις που μας έκανε. Εδώ ζητάει φάουλα, στόχισε. Χριστόπουλος για τρεις, η μπάλα στο σίδερο. Παραλίγο να κλέψει, ο Μίλτος θα την συγκρατήσει. Από εκεί στο Βασιλάκο. Πάτησε ο Ανδρέας. Αν την έχουν πατήσει και αν την έχουν πατήσει σε αυτή την πλευρά του γηπέδου, παίκτες και στις καλύτερες οικογένειες και με πλουσιοπάροχα συμβόλαια. Από τη στιγμή που η γραμμή του τριμπόντου πήγε στο 6.75, Γεωργίου με τον Μίλτο κρεμασμένο πάνω του δεν κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Η πάσα του Ανδρέα προς τον αδελφό του δεν πέρασε ποτέ. Έλεο Χριστόπουλου. Ο Ρεύτους κοιτάει με την σφυρίχτα στο στρώμα. Σφυρί τον πάνε πάντως. Να φύγουν οι τεχνικές ποινές. Λίγο ακόμα. Μπελεφάντης πάει στον πάγκο για να ρεμίσει. Το ίδιο και ο Λαζανάκης. Είναι κύριοι με κάπα κεφαλαίο και τα δύο τα παιδιά. Νομίζω ότι μόλις ηρεμήσουν όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Α, όχι, ήδη μοιράστηκαν οι ποινές. Πρόλαβαν οι ρεφ. Την έφαγε την τεχνική ποινή ο Γκόρτζας. Ο Λαζανάκης, συγγνώμη. Κάτω και για τους Bulldogs, 29-22. Μπάλα στον Γκόρτζα, θα προσποιηθεί, θα τον κόψει στα ίσα. Ο Χριστόπουλος ο Γιάννης, ο οποίος πρέπει να γύρισε το πόδι του εκεί, καθώς έπεφτε στο παρκέ. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν νομίζουμε να είναι κάτι. Έχει πάει και ο γιατρός. Βγάζει το παπούτσι του. Με τη βοήθεια του γιατρού του γηπέδου, για τούτη σε λίγα του μπασκετάκι, τον κύριο Σιδέρη. Ο Χριστόπουλος θα πάει στον πάγκο. Θα βγει το παπούτσι, θα βγει κάλτσα, τα γνωστά αθλητικά. Πάγει και ούτω καθεξής. Με την ελπίδα το διάστημα να είναι ελαφρύ. Θα παραμείνει σταθερά μπροστά οι Bulldogs. Από τη στιγμή που πέρασαν στο πρώτο δεκάλεπτο με το 7-10 το κάνανε 5-10 το κάνανε 12-10. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχουν χάσει το προβάδισμα. Ο Κωνσταντίνος αστόχησε.
Ο Γκόρτζας κατέβασε άλλο ένα αμυντικό rebound. Έχουν κάνει θράψη με τον Λαζανάκη. Γυρνάνε τομέα. Ο Λουβάρης θα πάρει το φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη. Εύστοχος και στη δεύτερη. 31-22. Χριστόπουλος θα στοχίσει. Γεωργίου. Κουτατός. Γκοντζάς θα πάρει το rebound. Θα πάρει και το foul. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Η Χάνιμπολ έχει 5 ομαδικά φάουλ ήδη. Στους 10 πόντους η διαφορά, 32-22. Τα 22 θα παραμείνει. Άστοχος και στις δύο Γκόρτζας. Χριστόπουλος στον έτερο Χριστόπουλο. Η μπάλα θα καταλήξει στον Γεωργίου. Εκείνος για τρεις. Θα στοχίσει. Λουβάρης θα πάρει το σκριν, πολύ όμορφη πάσα στο Βασιλάκο, εκείνο στη γωνία για τον Μίλτο. Μπάλα στο σίδερο, άλλο ένα επιθετικό rebound. Μας τα είχε πει ο Κωνσταντίνος πριν την αναμέτρηση. Ο Χριστόπουλος, τα rebound είχε χαρακτηρίσει ως κλειδί της αναμέτρησης. Αυτά παίζουν μέχρι στιγμής και τον πιο σημαντικό ρόλο. Πολύ καλά το έχει διαβάσει το παιχνίδι. Βασιλάκος, παρεβάλλει στον Λούβαρη. Πάμε σε ένα time out. Τέλος time out. Τελειώσει. Ο Μίλτος έχει βάλει άλλα και άλλα καλάθια. Καλάθια πολύ πιο δύσκολα από αυτό. Καλάθια για την Χάνιμπολ. Μιλάει η μπάλα στο Λαζανάκη. Θα γυρίσει. Δεν θα τελειώσει. Άντε,
τριών πόντων. Με ταυλό 38. Πάμε λίγο δυνατά, πάμε λίγο δυνατά. 28, η διαφορά στους 10. 2 δευτερόλεπτα. Ο Μίστερ τρίποντο. Ο Μίλτος Δημητραγκόπουλος θα κάνει το 41-28 και θα αποκαταστήσει την τάξη. Άμεση απάντηση, τέλος τρίτου δεκαλέπτου, για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία 10 λεπτά. Δύο. Οι ψηλοί έχουν κάνει θράψη απόψε, νομίζω είναι το κλειδί για την μέχρι τώρα εμφάνιση των Bulldogs, για το γεγονός ότι είναι μπροστά 43-28. Κρόφιας και Λαζανάκης. Γεωργίου γιατρής θα στοχίσει, Λουβάρης θα πάρει το αμυντικό. Ο Μίλτος περιμένει, είναι μόνος, το Λουμπάρης θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει με εξαιρετικό τρόπο την μπάλα στο καλάθι. Στο συν 17 η διαφορά για πρώτη φορά. Γεωργίου θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Πουλός για δύο. Ο Μίλτος μετά από την πάσα του Βασιλάκου θα κάνει το 47-28. Στο συν 19 η διαφορά. 8 λεπτά για το τέλος αναμέτρησης. Οι Bulldogs πατάνε ακόμα περισσότερο το πόδι στον γκάζι και δείχνουν πλην συγκλονιστικού απρόπτου να δίνουν ένα τέλος στο σερί των κακών αποτελεσμάτων από Μπύρο Κίλερς και Νίκο Τιμ. Θα μειώσει, κάνει μπολ, 47-30. Λουβάρης ευστοχίσει. Από τον Λαζανάκη στο ίδιο έργο θεατές όλο το βράδυ. Βασιλάκος σε δεύτερη κακή πάσα στο παιχνίδι. Είναι αρκετά χαμηλές οι πάσες του. Στην προσπάθειά του να βγάλει ευθυνδιασμό, να ο ψηλός του βάζει τα γυαλιά. Ο Λαζανάκης θα κάνει όλα και συμφέρει απόψε. Έχει κυριαρχήσει στους εθέρες, έβγαλε και την assist. Τι άλλο να κάνει. Νέο κλέψιμο. Θα βάλει και αυτό. Δεν θα του κάνει το χαντρί μπαλά. Στους 21 πόντους η διαφορά. 51-30. Οι μόλις 6 Bulldog. Γι' αυτό λέγονται και Bulldog. Αλλιώς θα λεγόταν κανείς. Δεν τους τόησε το γεγονός ότι ήταν μόνο 6 απέναντι στους σχετικά πλήρης, στη σχετικά πλήρης Cannonball. Έχουμε time out, 6 και 15, 51-30. Τέλος time out.
Έχουμε καλάθι. 53-30 στους 23 πόντους. Οι Bulldogs θα πετύχουν την τρίτη νίκη σε 6 αγώνες. Έχουν την απόλυτη ισορροπία. 3-3. Όχι, δικό μου το λάθος. 3 νίκες, 2 ήττες σε 5 αγώνες. Ο Μίλτος θα πετύχει σου 3 πόντων. Έξω από την γραμμή των 6-25 θα κάνει το 56-32. Πήγαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Νέο καλάθι για τους γηπεδούχους. Νέο τρίποντο. 99-34. Πολύ καλή εμφάνιση απόψε. Λάθος, μικρή σημασία έχει οτιδήποτε βλέπουμε από αυτή τη στιγμή εδώ και ώρα στο πάρκε των Ανολιωσίων. Το παιχνίδι ουσιαστικά έχει τελειώσει από το ξεκίνημα του τετάρτου δεκαλέπτου, εκεί που οι Bulldogs δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι, έκαναν το 41-28-47-28 και κάπου εκεί σε μία τελετή έλαβε τέλος. Το παιχνίδι πλέον έχει ξεφύγει από τον έλεγχο της Hannibal, η οποία θα κάνει τρίτη ήττα σε 5 παιχνίδια. Που βρίσκεται αστοχής εξ απαφής. Ο Ανδρέας θα κάνει το λάθος. Τι σημασία έχει. Χριστόπουλος για 2, η μπάλα στο σίδερο. Δημητρακόπουλος baseball πάσα στον αδελφό του. Κανονικά στον Ανδρέα πρέπει να χρεωθεί το καλάθι. Και όχι στο Μίλτο. Νομίζω ότι και ο Μίλτος θα συμφωνήσει. Ο Δημήτρης αστόχησε σε σούτ των πόντων. Ο Χριστόπουλος από Hannibal. Για να δούμε τον Ανδρέα. Αν θα μιμηθεί τον αδελφό του. Μπάλα και πάλι για τους Πορτοκαλί. Λουβάρης προσποιείται, θα πάρει το rebound, θα δώσει στον Ανδρέα, εκείνος για 3, η μπάλα στο σίδερο, νέο επιθετικό, επίθεση 14 δευτερολέπτων. Γυρίζουν την μπάλα. Γκόρτζας θα πετύχει άλλο ένα καλάθι, θα πάρει και το foul. Θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή, 65-36. Άστοχος. Και αν δείτε την αντίδρασή του, ήταν σαν να έχασε βολή. Στο 1.54 πριν το τέλος, με τις δύο ομάδες ήταν ισόπαλες. Ο Χριστόπουλος θα εξτοχίσει σε σούτ των πόντων. Κάνει το 65-39.
Μίλτος και αυτό. Όχι. Απίστευτο. Δεν κατάφεραν να βγάλουν έναν φαινομενικά εύκολο συνδυασμό εδώ οι λιπεδούχοι. Οι φιλοξενούμενοι, συγγνώμη. Ο Μίλτος θα πάρει το φάουλ. Εύστοχος η δεύτερη. Ο Κοτσιφάς θα στοχίσει. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Λουβάρης. Bulldogs θα πάρουν την νίκη, την τρίτη επαναλαμβάνω στη διοργάνωση. Εδώ μέσα να έρθουν. 66-41. Ο Μίλος θα κάνει το τρίποντο. Άστοχος, βουβή στο αμυντικό, τέλος παιχνιδιού. Bulldogs Hannibal 66-41.